Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα και το κλίμα μόνο εορταστικό δεν θα το χαρακτήριζε κανείς. Όλα τα μέτωπα είναι μεγάλα και ορθάνυχτα. Από την πανδημία και την παραλλαγή όμικρον μέχρι την εκτόξευση του κόστους ενέργειας. Το πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό βρίσκεται σε σημείο βρασμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον επισήμως ζητάει εκλογές. Το κίνημα αλλαγής έχει νέο αρχηγό και ανακάμπτει δημοσκοπικά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται σιγά σιγά ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κάθεται στις δάφνες της προηγούμενης περίοδου. Την επικαιρότητα συζητάμε σήμερα στις αναλύσεις με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, τον οποίο και καλησπερίζω, κύριε Αρβανίτη. Γεια σας από τις Βρυξέλλες. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε τώρα με τι να πρωτοξεκινήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί πλέον μετεπιτάσεως τίθεται ζήτημα εκλογών από την πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και από τον Αλέξη Τσίπρα το ακούω. Και σας το ρωτάω για δύο λόγους. Πρώτον, είναι καιρός για εκλογές. Και δεύτερον, δημοσκοπικά, τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα έπρεπε να αισιοδοξείτε. Τότε να μην κάνουμε εκλογές, θα πηγαίνουμε δημοσκοπικά, κύριε Μόση. Νομίζω ότι έχουν πέσει μέσα. 100% σε όλες τις προβλέψεις που έχουν κάνει. Αλλά το δεύτερο είναι ότι εδώ και 2,5 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης έλεγε: Ατολμάτε, πάμε, ζητήστε εκλογές. Οπότε δεν μπορεί στη μία περίπτωση, όταν ο κ. Μητσοτάκης και οι χορηγοί του, τα μίντια δηλαδή, τα κεντρικά των Αθηνών, έλεγαν ότι δεν ζητάει εκλογές, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα που ζητάμε εκλογές, είναι μία μη σοβαρή αντιπολίτευση. Και δεν μπορεί δηλαδή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πόσο μάλλον τον αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούει τις επιταγές των χορηγών του κ. Μητσοτάκη ή αυτών που θέλουν να χτίζουν, κατά το δοκούν, το πολιτικό σκηνικό στα μεγέθη τους. Και αυτό, αν έχουμε χρόνο μετά, μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Ναι. Ως προς το πανδημικό σκηνικό, τώρα είμαστε πρώτον πυλών της όμικρον. Μάλλον αυτή είναι πρώτον πυλών της χώρας. Στην Ευρώπη ήδη έχει επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσαν να διεξαχθούν και εκλογές. Φαντάζεστε τώρα σε αυτή την κατάσταση να μπούμε και σε προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε, να δούμε καταρχήν πώς έχει η κατάσταση. Η κατάσταση, ήθελα λίγο να το... Γιατί έχω τη χαρά όταν μιλάω μαζί σας να πλώνουμε λίγο την κουβέντα. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά οι κυβερνήσεις και η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ ανέτοιμες να περιμένουν αυτό που ξέραμε ότι θα έρθει, που είναι η όμικρον. Και αύριο θα είναι ένα άλλο γράμμα, μπορεί και το ελληνικού πάλι αλφαβήτου. Ξέρετε, διότι όταν δεν έχεις εμβολιάσει τον κόσμο, να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Μόσχερ, να έχει την καλοσύνη, θα έχεις πάντα μεταλλάξεις. Εδώ λοιπόν έχεις δύο γραμμές που πρέπει να προχωρήσεις, που η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει. Ναι. Πρώτον, την απελευθέρωση της πατέντας για να μπορούμε να εμβολιάσουμε πληθυσμούς έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, να μην μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μεγάλοι παίχτες σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού στο φάρμακο και στο εμβόλιο, διότι όσο έχουμε ανεμβολία στο το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της γης, θα έχουμε συνεχώς μεταλλάξει. Αυτό είναι το ένα. Ούτως ή άλλως η παραλλαγή όμικρον μας έρχεται από μη εμβολιασμένους πληθυσμούς. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, όταν εμείς λέγαμε απελευθέρωση πατέντας, ξέρετε, δεν ήταν απλώς ένα αριστερό σύνθημα. Ότι θέλαμε, είχαμε βρει έναν τρόπο να χτυπήσουμε τον κρατικό μονοπωλιακό ή τον μονοπωλιακό καπιταλισμό και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι ότι οι φαρμακευτικές βγάλανε αυτά που βγάλανε, ντυλάρανε με αυτά που ντυλάρανε ακόμα και με την Κομισιόν και με τις μεγάλες χώρες, και έπρεπε η πατέντα να απελευθερωθεί για να προχωρήσουμε γρήγορα σε μαζικούς εμβολιασμούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν το βασικό ερώτημα. Να. Και αυτό έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις φαρμάκων. Το ξέρετε πολύ καλά. Τα γενώσιμα είναι αυτά. Mm-hmm. Για τα γενώσιμα μιλάω. Να. Το δεύτερο είναι ότι θα έπρεπε να πρημοδοτηθεί η έρευνα και να χρηματοδοτηθεί ως έναν βαθμό στο κομμάτι του φαρμάκου, ώστε να έχουμε μείωση στις απώλειες ζωής. Και το πιο σημαντικό, που το έλεγε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η στήριξη των εθνικών συστημάτων υγείας. Θέλετε να μείνουμε λίγο εδώ. Στην Ελλάδα δεν είχαμε καμία στήριξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης θεωρούσε ότι η πανδημία είναι μια εφήμερη κατάσταση που θα το ξεπεράσουμε, γι' αυτό και είχε δηλώσει τρεις φορές ότι έχει τελειώσει την πανδημία. Και αυτό χειροκροτιόταν ο ίδιος και αυτό θαυμαζόταν ο ίδιος. Περιττό να σας πω ότι κάθε φορά που θέτουμε το συγκεκριμένο θέμα σε στελέχη της κυβέρνησης, μας απαντούν ότι και προσλήψεις έγιναν και λεφτά έπεσαν και οι εντατικές που λεφτά, πήραν ήταν οι μισές από ό,τι υπάρχουν τώρα. Νομίζω οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστές. Ναι, και εσείς είστε ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι έχουμε 2.500 λιγότερους υγειονομικούς και γιατρούς από ό,τι είχαμε το 19. Ναι. Ένα. Δεύτερον, όταν λέω εγώ για προσλήψεις, δεν μιλάω για επικουρικούς.
Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Μιλάμε για μόνιμες θέσεις εργασίας. Ούτε για τρίμη να μιλάτε, ούτε για περαστικούς, ναι, ούτε για μετακινήσεις από την πρωτοβάθμια στην τριτοβάθμια. Λοιπόν, και επειδή είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ έχει αρχίσει αυτή η κουβέντα και υπάρχουν πιέσεις από την αριστερά και από άλλους χώρους προοδευτικούς, όπως είναι οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι, το αίτημα που μπαίνει, και αυτό θα έπρεπε να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση, ήταν και αυξήσεις στον χώρο της υγείας για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό με σταθερές θέσεις εργασίας, για να είναι κίνητρο κάποιος να μην είναι στο Βέλγιο γιατρός, που έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες εδώ, νέους γιατρούς εδώ, 40-45 χρονών, γεμάτες. Αλλά όχι εδώ. Αλλά όχι εκεί, βεβαίως. Οπότε το κίνητρο δεν είναι μόνο η αγάπη στην πατρίδα, είναι και να μπορεί να ζήσει. Προφανώς. Ας το κάνει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς. Και ήδη έχουν αρχίσει, σας διαβεβαιώ, ότι και από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας έχουν αρχίσει να ακούγονται φωνές, ελπίζω να είναι πιεστικές προς το κέντρο λήψης αποφάσεων οι συγκεκριμένες φωνές. Ξέρετε, κύριε Μόσχη, υπάρχει ένα πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικό, βαθιά ιδεολογικό, και ιδιαίτερα στον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρούν συνολικά ότι η αύξηση των μισθών είναι αντιανεπτυξιακό μέτρο και φέρνει την κοινωνία πίσω, δηλαδή τα κέρδη των βιομηχάνων ή αυτών του κεφαλαίου που τον στηρίζουν. Ο μισθός, όσο μπορεί να ανεβαίνει, τόσο βοηθάει το γενικό πληθυσμό και την οικονομία και τη φορολογία και την κίνηση. Ναι. Αλλά επί του συγκεκριμένου, επειδή οι γιατροί, όχι μόνο οι γιατροί, και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των πανεπιστημίων, αλλά επειδή έχουμε τώρα μια υγειονομική κρίση, έχουν εκτυπηθεί βάναυσα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Σήμερα που η χώρα δεν είναι σε μνημόνιο, και αυτό νομίζω το κατάφερε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη δυνατότητα, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα θέμα, να δώσει κίνητρο για τους γιατρούς σε όλες τις βαθμίδες και για το υγειονομικό προσωπικό. Δηλαδή, να μπορούμε να κάνουμε αυτό που παλεύουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μόσχη, σύγκληση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Και τι θα γίνει μετά, θα είναι και οι καθηγητές. Θα το δούμε και για τους καθηγητές, γιατί εδώ το είχαμε κουβεντιάσει για το βασικό μισθό. Θα σας πάω στο υγειονομικό ξανά σε λίγο, λόγω της επικαιρότητας. Δεν θέλω να φύγω όμως από το πολιτικό, γιατί άκουσα τον θέλω κύριο Τσίπρα. Θέλω να μείνω λίγο, κύριε Μόσχη, κρατήστε το αυτό. Όταν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε τομή όταν έχουμε θανατικό 20.000 νεκρούς, πρέπει όλοι οι πολιτικοί οργανισμοί, τα κόμματα δηλαδή, να έχουν και απόλυτη σαφήνεια. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δει, έχει άποψη, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν το κάναμε, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μπορούμε να έχουμε τρεις ταχύτητες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει λοιπόν να ισορροπήσει το σύστημα. Δηλαδή να δούμε τι θα γίνει με τους πανεπιστημιακούς μέσα στο σύστημα υγείας, να δούμε τι θα γίνει με τους κλινικάρχες μέσα στο σύστημα υγείας, να δούμε πώς λειτουργούν οι ιδιωτικές κλινικές μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό εμείς μιλάμε και για επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων. Επίσης να δούμε ποιος κάνει κλινική δική του Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλα βεβαίως, πολλά. Βεβαίως. Ναι, δεν νομίζω για να ότι θα έχει, να το κάνω αυτό, θα έχει αντίρρηση η πλειοψηφία του κόσμου. Ούτε οι γιατροί. Διότι όταν από τη μία κλείνω το μάτι με χαμηλούς μισθούς, του κλείνω το άλλο μάτι να μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ως ιδιωτικό χώρο το δημόσιο νοσοκομείο. Όχι. Ψηλή μισθή, καθαρή μισθή, καλές προοπτικές, τιμή για μας που έχουμε αυτό το γιατρό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τιμή και αυτού που υπηρετεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και έτσι είμαστε ασφαλείς. Αυτό σημαίνει ασφάλεια. Δεν σημαίνει μάτι στους δρόμους και ξύλο, όπως έγινε χθες στην Καβάλα. Κύριε Ερβανίτη, θα μείνω στο πολιτικό σκέλος, θα επιμείνω, γιατί χθες στην συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας είπε ο αντίπαλος δεν είναι το κέντρο ή κέντρο-αριστερά, δεν είναι το κίνημα αλλαγής και ο Ανδρουλάκης. Είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Αυτό τι είναι, άνοιγμα για συνεργασία προς το ΠΑΣΟΚ και τον νέο αρχηγό του? Καλά, αυτοί να αποφασίσουν ποιος είναι ο εχθρός καταρχήν. Αλλά για μας, για την αριστερά και τον προοδευτικό κόσμο, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος, χωρίς μίσος, ο πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά και αυτό που υπηρετεί. Τα συμφέροντα που υπηρετεί, η πολιτική που υπηρετεί και εξυπηρετεί εν προκειμένου. Οπότε το μήνυμα του Προέδρου ήταν πάρα πολύ σαφές. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Και πάντα το έλεγε η αριστερά, ότι ο βασικός εχθρός είναι η δεξιά. Δεν είναι για μας εχθρός το ΚΚΕ, δεν θα μπορούσε να είναι. Τώρα, αν για το ΚΚΕ ο βασικός εχθρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή για το κοινάλ ο βασικός εχθρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς είμαστε το μεγάλο κόμμα. Εμείς μπορούμε να καθορίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής του πολιτικού παιχνιδιού και νομίζω ότι ο πρόεδρος χθες ήταν απολύτως σαφής. Και ο κόσμος θα αποφασίσει. Είστε ανοιχτοί δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, τι εννοείται ανοιχτοί? Ανοιχτή σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόσκληση αυτό, δεν είναι πρόσκληση.
Όχι, δεν είναι πρόσκληση. Είναι ανοιχτή πρόσκληση προς πολίτες να συνταχθούν με το ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Διότι το νόμος και τάξη, επί του συγκεκριμένου, είναι ο δικός του νόμος του κυρίου Μητσοτάκη για τη δική του τάξη του κυρίου Μητσοτάκη. Εντάξει, όποιος, εγώ για το κίνημα αλλαγής σας ρωτάω τώρα. Εγώ λοιπόν σας απαντώ για το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής, αν θα λέγεται κίνημα αλλαγής ή θα λέγεται ΠΑΣΟΚ, αν θα πληρώσει τα χρέη του, αν απαντήσει γιατί φτάσαμε στη χρεοκοπία, διότι δεν ήρθαμε μόνοι μας στην χρεοκοπία, κάποιοι είχαν ευθύνη. Ήταν ο κύριος Σιμίτης, ήταν ο κύριος Καλαμαλής, ήταν διάφοροι. Ναι. Ήταν κορυφαία στελέχη, ήταν ο κύριος Βενιζέλος που ήταν μέσα στην κυβέρνηση, συγκυβερνήσεις, ναι. Παπαδήμος, Πικραμένος, όλη αυτή η παρέα που έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, κύριε Μόσχη, σε όλη τη διαδικασία και πριν τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης στο αντισύριζα μέτωπο. Αν λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, κύριε Αρβανίτη, ο κύριος Τσίπρας ανοίγει την πόρτα, εσείς την κλείνετε. Όχι, εγώ συγγνώμη με πολύ σαφήνεια και δεν έχω ολοκληρώσει. Σας λέω, αν ο κύριος Ανδρουλάκης και το κίνημα αλλαγής στο συνέδριό του αποφασίσει ότι ο στόχος είναι η δεξιά, θα το κουβεντιάσουμε, θα βρεθούμε. Αν επιμείνει στο αντισύριζα μέτωπο που έχει μέχρι και σήμερα, νομίζω ότι εδώ να. Δεν είναι. Είμαστε εμείς που κλείνουμε την πόρτα. Γερούν γερά, κύριε Μόσχη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν φώναζα εγώ. Ήταν τότε ευρωβουλευτής και ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Καϊλή, η συντοπίτησά σας. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, για να γυρίσουμε στα της πανδημίας, δύο σκέλη. Καταρχάς, πολίτες. Δεύτερο, το υγειονομικό, επειδή επιμείνατε και θα θέλω να περάσουμε ξανά από αυτό το θέμα. Ο Μητσοτάκης χθες είπε, προτιμώ να σας εμπιστευτώ παρά να σας επιβάλλω κάτι. Δύο self-test. Τι καλός πατέρας. Τι καλός. Με συγκίνησε εμένα. Εδώ κακός, κλαίγαμε όλοι στο σπίτι. Κακός μας εμπιστεύτηκε. Μα σας λέω, κύριε Μόσχη, αυτό και μόνο δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει παραλήρημα Λουδοβίκου. Είναι δυνατόν να βγαίνει για άλλη μια φορά, αφού έχει πει στους υπουργούς του να ανακοινώσουν πράγματα το πρωί και να λέει μετά στους Έλληνες πολίτες ότι παρά τις εισηγήσεις, εγώ παιδιά σας εμπιστεύομαι ως ο πατέρας σας και θα πάμε εκεί που εγώ νομίζω. Είναι κυβέρνηση αυτό. Σε φιλή μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης ή σε κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό ότι είχε δηλαδή εισηγήσεις από ειδικούς και από κυβερνητικούς και αυτός κάνει μια άλλη πολιτική για να μην μας κακοκαρδίσει. Ναι. Τι να πούμε δηλαδή, να του στείλουμε κάποιο μελομακάρονο, ένα φαντάζομαι, κουραμπιέ δώρο, φαντάζομαι η πρακτική στην πολιτική σκηνή είναι γνωστή. Το να βγαίνουν κάποιοι ως λαγοί να ρίχνουν άδεια για να δουν τι λαγός γεμάτα ο κυβερνητικός θα πιάσουν. Εκπρόσωπος, αυτό το κάνει δημοσιογράφοι παλιά, ξέρετε. το λαγό. Και πολλοί από αυτούς, ξέρετε, γίνανε και στιφάδο μετά. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν καμία αξία στην κοινή γνώμη. Όταν όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοινώνει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ο υπουργός υγείας ή ο υπουργός ανάπτυξης δεν είναι λαγός, είναι η κυβέρνηση. Μάλιστα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον ο λαγός επικοινωνίας είναι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να πηγαίνει η χώρα σε μια τέτοια κατάσταση πραγματικά δραματική και οι πληροφορίες που έχω εγώ και εσείς είναι πολύ ανησυχητικές για το Δεκέμβριο. Να παίζουμε ένα παιχνίδι του καλού μπαμπά, ο οποίος θα μας αφήσει να πάμε βόλτα το βράδυ. Ναι. Όταν έχουμε νεκρούς καθημερινά 60, 70, 80 και 100. Λοιπόν, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Θάνος Πλεύρης σήμερα στη Βουλή κατέστησε σαφές ότι δίνει προθεσμία η κυβέρνηση 3 μήνες στους υγειονομικούς για να εμβολιαστούν. Αλλιώς, τέλος η αναστολή, κατάλαβα εγώ, θέτουν αυτούς εκτός εσύ, είπε. Υποψιάζομαι μιλάει για απόλυση. Δεν μπορώ να το εκλάβω διαφορετικά. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Πλεύρης προέρχεται και από ένα χώρο, ξέρετε, και παραμένει. Η ψυχή του είναι εκεί, στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Έχει και ο κύριος Μητσοτάκης το έχει αυτό το κομμάτι το τιμωρητικό. Είναι λάθος αυτό που κάνουμε. Σας το λέω ξεκάθαρα. Είναι λάθος να προσπαθήσεις να πείσεις στον κόσμο που κάνει λάθος και φοβάται αυτή τη στιγμή. Δεν λέω για τους φασίστες οι οποίοι εργαλοποιούν τους σωματοφυλάκες του Συντάγματος. Φασίστες είναι αυτοί. Γιατί τους λέμε το όνομά τους. Τι είναι αυτοί οι σωματοφυλάκες του Συντάγματος. Τίποτα δημοκράτες. Αλλά γιατί στους άλλους ανθρώπους που έχουν φόβους, που έχουν. Γιατί πάμε σε μια λογική τέτοια αντιπαράθεση. Γιατί δεν πάμε σε μια άλλη λογική όπως έκανε η Ισπανία, η Πορτογαλία, χώρες δηλαδή που με άλλη διαδικασία πείθονται οι πολίτες και όχι με την λογική της έντασης και του διαχωρισμού. Ναι. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αντιτείνει όσον αφορά
στους υγειονομικούς πόσο μπορεί να περιμένει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για το αν θα λάβουν απόφαση να εμβολιαστούν. Έχει περάσει ένα πεντάμινο, θα περάσουν άλλοι τρεις μήνες. Μα αυτό τώρα έχει γίνει, κύριε Μόσχη, μία μάχη ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ μιας πολιτικής ηγεσίας και υγειονομικών. Είναι τυφλή κόντρα είναι αυτή δηλαδή. Τώρα πάμε πια στην κόντρα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν βοηθάει αυτό. Πρέπει να υπάρχουν κινήσεις εκτόνωσης και ηρεμίας και στο κομμάτι αυτό ο μοναδικός χώρος ή η μοναδική μάλλον που μπορούν να πείσουν τους ανθρώπους είναι οι ίδιοι γιατροί, οι ίδιοι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, η καθημερινότητα. Δεν γίνεται με επιβολή να βάζεις τέτοια ζητήματα πραγματικά. Δηλαδή είναι εντελώς λάθος αυτό. Και όπου κρίθηκε ότι πρέπει να ακολουθήσουν τέτοια γραμμή, δεν πήγανε καθόλου καλά. Ούτε στον εμβολιασμό, ούτε στα μέτρα τήρησης, ξέρετε, αυτό που λέμε προστασίας των πολιτών. Ναι. Γιατί εδώ χρειάζεται μια οργανωμένη κοινωνία, αλληλέγγυα κοινωνία. Όπου ο άλλος θα βάζει τη μάσκα όχι μόνο για να προστατευτεί ο ίδιος, αλλά να ξέρει εκείνη τη στιγμή ότι φοράω μάσκα και προστατεύω τον άλλον για την κοινωνία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σπεύσει, έλαβαν μέτρα, κάποιες μάλιστα και πάρα πολύ σκληρά, κάποιες κατέβασαν και ρολά. Εδώ φαίνεται η κυβέρνηση να τήρει στάση αναμονής, περιμένει να περάσει η εορταστική περίοδος. Σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, μαθαίνω τώρα το απόγευμα ότι η επιτροπή που συνεδρίασε εισηγείται μέτρα άμεσα και μάλλον θα υπάρχουν ανακοινώσεις αύριο. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι έπρεπε να κινηθούμε κι εμείς όπως οι ευρωπαϊκές χώρες ή επειδή σβήνει τώρα το τέταρτο κύμα έχουμε περιθώριο να περιμένουμε? Μα έχει έρθει το πέμπτο, κύριε Μόσχη, και πρέπει να αποφασίσουμε. Είμαστε Ευρώπη ή δεν είμαστε Ευρώπη? Είμαστε Ευρώπη κατά το δοκούνι, οπότε κρίνει ο κύριος Μητσοτάκης και θα πάρει μέτρα μετά τις γιορτές αφού το γλεντήσουμε και αφού βεβαίως θα μετράμε ποιοι λείπουν ανάμεσά μας από τους δικούς μας ανθρώπους. Μέτρα τώρα εδώ, στο δηλαδή. Βέλγιο. Κατά τη γνώμη μου, ναι, αφού βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια ανησυχία. Να σας πω για το Βέλγιο. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή για να πάρω αυτή την απόφαση. Και βεβαίως μια σοβαρή κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς. Έτσι τουλάχιστον μας είχε πει. Αλλά είδαμε και με την έκθεση του κ. Λίτρα και του κ. Τσιόδρα τι έχει γίνει. Αλλά επίσης να σας πω εδώ στο Βέλγιο, τώρα βλέπαμε ειδήσεις. Καταρχήν κλείσει τα σχολεία. Μια εβδομάδα νωρίτερα. Είναι μέτρο αυτό. Η κυρία Κεραμέζου και δεν έχει κλείσει τα σχολεία και έχουμε αυτό το πραγματικά γελίο μέτρο του 50-1 στην Ελλάδα. Εξηγήστε μου. Θα χάνανε τα παιδιά τα μαθήματά τους και θα έμενε πίσω η αριστεία τους για τρεις μέρες? Κάτι πολύ απλό. Ένα, εδώ έχουν κλείσει τα σχολεία. Και θέλω να σας πω ότι εδώ στο Βέλγιο, δυστυχώς, τα ελληνικά σχολεία είναι ανοιχτά. Ακούν την Κεραμέζου. Δηλαδή, όλα τα βέλγικα είναι κλειστά στις Βρυξέλλες και τα τρία, νομίζω, τρία έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι ελληνικά. Είναι ανοιχτά. Από ό,τι βλέπω εδώ, κλείνουν οι παιδότοποι. Δηλαδή, οι μαζικοί χώροι. Υπάρχει μια σκέψη για το γήπεδο. Είναι ανοιχτά τα μουσεία. Ναι. Και η Γερμανία τα κλείνει τα γήπεδα. Ναι. Γιατί όχι. Και εδώ, ναι, αφού είναι τόσο προβληματικά τα πράγματα, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και ένα τελευταίο που διαβάζω εδώ. Δεν μπορεί να πάμε για ψώνια παραπάνω από δύο άτομα στο ίδιο μαγαζί. Ένας θα μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Παίρνουν μια σειρά μέτρα οι άνθρωποι για να προλάβουν την επέκταση της όμικρον. Εδώ, κοιτάξτε, εδώ αυτή τη στιγμή εμείς θερίζουμε, ο Χάρος θερίζει δηλαδή, ανθρώπους καθημερινά από τη Δέλτα. Φαντάζεστε αυτό το κράμα, η Δέλτα και η όμικρον, τι έχει να γίνει? Συνυπάρξουν εννοείται. Ναι, να συνυπάρξουν, κάπως έτσι δεν θα γίνουν. Ναι. Αυτό. Και μου κάνει εντύπωση η αμηχανία της κυβέρνησης μέσα από το επικοινωνιακό πρόβλημα που δεν προχωράει στη λήψη μέτρων. Και βεβαίως εδώ θα έπρεπε οι επιδημιολόγοι και η Επιτροπή, αν υπάρχει τελικά αυτή, να μας πει τι πιστεύει. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα από τις εκπομπές των τηλεοπτικών εκπομπών που βγαίνουν μέλη της Επιτροπής και τοποθετούνται. Έτσι δεν γίνεται. Άκουγα τον κύριο Βατόπουλο, ακούω διάφορους. Και βλέπω μια κυβέρνηση πραγματικά η οποία είναι σε πλήρη αμηχανία. Σε πλήρη αμηχανία. Κύριε Ερβανίτη, δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος. Πιέζομαι από το κοντρόλ, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να περάσουμε καλά τις γιορτές και ας ελπίσουμε να είμαστε, ότι θα είναι η τελευταία υγιείς. Φορά που θα ασχολούμαστε με τέτοιες μαύρες σελίδες. Κύριε Μόσχη, δεν θα είναι η τελευταία φορά. Εννοώ σε αλλαγή χρονιάς, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο ακόμα. Σας το έχω ξαναπεί από πέρυσι, είχαμε ξαναμιλήσει πάλι, ότι η πανδημία αυτή θα καθυστερήσει και θα μας ταλαιπωρήσει ακόμα και πρέπει να είμαστε ασφαλείς, να είμαστε όρθιοι, να είμαστε υγειονομικά σωστοί για να μπορούμε να περάσουμε όλοι μαζί το κανάλι. Αυτό είναι το
το καθαρό μήνυμα. Και εύχομαι καλές γιορτές σε όλους, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Εγώ. Γεια. Επίσης. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Θα προηγηθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.